προσεκτική. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε μαζί μας στο στούντιο ήδη τον κύριο Αβεροφνεοφύτου. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Πόσο χαίρομαι. Στο τρέξιμο, κύριε Νεοφύτου. Για χαρά είμαστε. Καλό μεσημέρι, συναδελφοί. Καλό σας μεσημέρι. Κάνουμε μεσημέρι. Έχετε αγωνία, κύριε Πρόεδρε, για τις αρχιεπισκοπικές. Σας νοιάζει ποιος είναι ο επόμενος αρχιεπισκοπός Κύπρου και είστε υποψήφιος? Θα συνεργαστεί η Εκκλησία με τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Πρώτον, πόσο χαίρομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ για το γιορτινό χρώμα του μικροφόνου μου. Τυχαία η επιλογή. Διπλωματική απάντηση στο κόκκινο. Έρχονται Χριστούγεννα, παιδιά. Έχουμε στολίσει, όπως βλέπετε. Ναι. Εξάσκησα το δικαίωμα και ήταν τιμή και χαρά μου αυτό το δικαίωμα που η Ιερά Σύνοδος, οι κανόνες της Εκκλησίας μου έδωσαν ως χριστιανό ορθόδοξο και στη δική μου περίπτωση Έλληνα χριστιανό ορθόδοξο, ψήφισα την επιλογή μου. Σεβαστό το αποτέλεσμα, σεβαστή για μένα και οποιαδήποτε τελική ετοιμιγορία της Ιεράς Συνόδου. Αγαπητή μου κυρία Δανιήλ, η Εκκλησία προϋπήρχε του Κυπριακού κράτους, ήταν τα αποκούμπη των χριστιανών και πρέπει να στηρίξουμε και να στηρίζουμε την Εκκλησία. Αυτό πράκαμε και πράττουμε και δεν έχει σχέση με απόψεις είτε προκαθήμενων είτε και άλλων επισκόπων. Δεν διαφοροποιείται η θέση μας για την Εκκλησία και ως άτομα αλλός και ως δημοκρατικός συναγερμός, γιατί χωρίς την Ορθοδοξία και χωρίς τις ρίζες τις ελληνικές δεν θα υπήρχαμε σήμερα. Θα διατηρήσετε την ίδια σχέση, να έχει ρόλο και λόγο η Εκκλησία στην περίπτωση εκλογής σας στο εθνικό ζήτημα, στο ποιοι κυβερνούν, στο υπουργικό σχήμα? Στην παιδεία. Στην παιδεία, για παράδειγμα. Ξέρετε, είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον δεύτερο. Δεν είχαμε τις ίδιες απόψεις για το Κυπριακό. Ανταλλάζαμε απόψεις. Σεβαστές οι απόψεις. Είναι καλό να ακούς. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει όποιον ακούς πρέπει να πηγαίνεις με τα νερά του. Μη με συγχύσετε. Ο απέροφη είμαι. Να πάμε τώρα και στα... Αν μου επιτρέψεις, μια και... Είμαστε στα των αρχιεπισκοπίων. Βλέπουμε ότι στις εκλογές για την ανάκριση αρχιεπισκοπού επέλεξε ο λαός τρία ιεράρχες, ναι. Αλλά φαίνεται ότι δεν θα κερδίσει αυτός που ήρθε πρώτος. Αυτό σημαίνει κάτι και σε σχέση με τις προεδρικές? Δεν ξέρω που το βασίζεται. Εγώ θα περιμένω τα αποτελέσματα της Ιεράς Συνόδου και όποια και να είναι, με τον θεσμικό τρόπο που λειτουργεί. Εγώ, αγαπητέ κύριε Πιμπίση, είμαι θεσμικός. Δεν είμαι αλακάρτ. Σέβομαι τον τρόπο λειτουργίας του οποιοδήποτε σώματος. Η Ιερά Σύνοδος είναι ιερά. Έχει κανόνες. Με βάση τους κανόνες θα σεβαστώ το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, χωρίς να ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος αρχιεπίσκοπος. Όποιος και να είναι, θα είναι δεδομένη η δική μας στήριξη. Ενδεχομένως αυτό που θα εννοεί ο συνάδελφος ο Ανδρέας είναι, κάνοντας συμβολικά έναν παραλληλισμό, το κατά πόσο δεν πρέπει να προεξοφλούμε αυτά που μπορεί να καταγράφονται σε δημοσκοπήσεις ή οτιδήποτε σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές. Μα αγαπητέ μου, χθες οι δημοσκόπια πρέπει να τα κλείσουν. Τι? Διαβάσατε όλες τις δημοσκοπήσεις για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές?
σίγουροι να πάνε να ψηφίσουν 80% και μάλλον θα πάνε να ψηφίσουν άλλο 20-25%. Έβγαζαν ότι ένα 80 με 85% θα πήγαινε στις κάλπες. Πήγε το 30. Για τον πρώτο κάποιοι υπολόγιζαν 40 και 45. Κάποιοι θεωρούσαν το δεύτερο δεδομένο με διαφορά από τον τρίτο και τρεις να δίδουν μάχη για να μπουν στο τριπρόσωπο. Και αυτά μερικά 24 ώρα πριν από τις εκλογές. Νομίζω ότι θα είναι καλό, καλές οι φωτογραφίες, αλλά μήπως πρέπει να γίνει και κάποια ρύθμιση στον φακό της φωτογραφίας. Να υπολογίζεις δηλαδή κάποιες ώρες, κάποιες 24 ώρες πριν από τις εκλογές, ότι θα πάνε να ψηφίσουν με βάση τα ευρήματα γύρω στο 80% και πάει το 30%. Ναι. Γι' αυτό γίνεται, και πέφτουν έξω. Μήπως γίνεται και μια λάθος ανάγνωση της κοινωνίας. Αγαπητέ μου κύριε Μπιμπίση, πιστώστε με εμπειρίες. Δηλαδή πιστεύει κάποιος ότι θα πάει το 85 με 90% να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές? Όχι. Όχι. Βγάζουν νούμερα με βάση ότι θα πάει το 85 με 90% να ψηφίσει. Μακάρι να πάει. Χθες είχατε... Είναι εξωπραγματικό. Δεν είχαμε αυτά τα νούμερα να μιλούμε πριν 30-40 χρόνια. Για σας ποιο είναι το διακύβευμα των προεδρικών, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε αγαπητή μου κυρία Δανίλ, εδώ δίνω μάχες για συγκεκριμένους λόγους. Ναι. Για συγκεκριμένα πιστεύω και θέλω επιτέλους να μιλήσουμε πολιτικά. Ωραία, θα σας ρωτήσω αλλιώς. Γιατί είμαι υποψήφιος? Ναι. Πρώτα, όχι, δικαιούστε. Όχι, ναι. Θεσμικά, ναι. Μπορούσα και να μην είμαι. Ναι. Αν κάποιος άλλος από το κόμμα μου, μέσα από τους θεσμούς μου, ήθελε να υποβάλει υποψηφιότητα. Ναι. Από την άλλη, έχω μια διαδρομή. 40 χρόνια πίστεψα σε κάποιες αρχές και αξίες. Να δει ότι μάχει μια επανενωμένη πατρίδα, γιατί δεν συμβιβάζομαι με το status quo και με μια αδύναμη πατρίδα. Ποτέ δεν θα συμβιβαστώ με μοιρασμένη πατρίδα. Δεύτερον, είναι ευρωπαϊκή η χώρα μου με δυτικό τον προσανατολισμό και δεν μπορώ να πατώ σε δύο βάρκες. Το τρίτον, είμαι υπέρμαχος της ελεύθερης και δυνατής οικονομίας για να μπορώ να έχω κοινωνικό κράτος. Και τέταρτον, πρέπει να έχω μια ισχυρή οικονομία ως το όχημα για να στηρίζω τους ανθρώπους για την αξιοπρέπειά τους. Αυτές τις μάχες και αυτές τις αρχές και πιστεύω που γι' αυτό το λόγο είμαι στην πολιτική, συνεχίσω και σήμερα να τις δίδω με μια διαφορά. Για δεκαετίες έδινα αυτές τις μάχες στηρίζοντας είτε τον Γλαύκο Κλειρίδη, είτε τον Γιαννάκη τον Κασουλίδη, είτε τον Νίκο Αναστασιάδη για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή δίνω τη μάχη του πιστεύω μου, του είναι μου, του πολιτικού μου DNA. Να. Και παράλληλα είμαι και υποψήφιος. Άρα η πρώτη σας μάχη είναι να κερδίσετε την εκλογική διαδικασία. Έχετε και άλλες μάχες όμως να αντιμετωπίσετε παράλληλα. Είναι το να κρατήσετε την παράταξη του Δημοκρατικού Συναγερμού ενωμένη και βεβαίως να περάσετε στο δεύτερο γύρο. Αγαπητή μου κυρία Δανιήλ, αυτή την παράταξη την κρατήσαμε ενωμένη. Σε χαλεπούς καιρούς. Με τα τελευταία 10 χρόνια οι δημοσκόποι αλλά και οι αρθρογράφοι αρκετοί, δικαίωμα, σεβαστό, διαλυμένο είχαν το Δημοκρατικό Συναγερμό σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές μας είχαν για δεύτερους με ποσοστά 20-22%, διαλυμένους, 13 κόμματα απέναντι στο Δημοκρατικό Συναγερμό, 5 ανεξάρτητοι υποψήφοι. Κρατήθηκε το κόμμα στα πολλά δύσκολα και για πρώτη φορά ο Δημοκρατικός Συναγερμός ο απομονωμένος έβγαλε και πρόεδρο της Βουλής. Άρα μετρούν τα αποτελέσματα, όπως και στο παρελθόν. Είχαμε προβλήματα το 2003. Ένας που συνίδρυσε τον Δημοκρατικό Συναγερμό με τον Γλαύκο Κλειρίδη.
ένας Αλέκος Μαρκίδης μεγατόνων, ο πνευματικός και ο ιδεολογικός καθοδηγητής του Δημοκρατικού Συναγερμού, δείχνοντας όχι τον πρέποντα κατ' εμέ σεβασμό προς το θεσμικό τρόπο λειτουργίας του κόμματος, έβαλε απέναντι από τον ιστορικό ηγέτη, τον Γλαύκο Κληρίδη. Ποιο αποτέλεσμα είχε? Τη μια πενταετία βάλτωση τον Κυπριακό και την δεύτερη χρεοκοπήσαμε τη χώρα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρέμεινε ενωμένος. Δεν διασπάστηκε. Ναι. Αλλά η χώρα. Η χώρα βάλτωσε στο Κυπριακό, χρεοκόπησε οικονομικά και 10 χρόνια προσπαθούμε να ξαναχτίσουμε την οικονομία του τόπου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αντιμετώπισε όμως τότε ο Δημοκρατικός Συναγερμός τον Αλέκο Μαρκίδη. Έθεσε αυτόν ο Αλέκος Μαρκίδης εκτός κόμματος, τον διέγραψε? Κύριε Μπιμπίση, δεν χρειαζόταν να τον διαγράψει τον Αλέκο Μαρκίδη, γιατί δεν ήταν μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού ο Αλέκος Μαρκίδης όταν κατέβαινε εκλογές. Επιτέλους, σε αυτόν τον τόπο να είμαστε και ιστορικά πληροφορημένοι και να συγκρίνουμε τα πράγματα ως έχουν. Μα το Αλέκο... ζήσαμε εδώ προεκλογικό. Ο Αλέκος Μαρκίδης... ήταν σκληρός προεκλογικός. Όχι. Ο Αλέκος Μαρκίδης έπαυσε και ο ίδιος ζήτησε και έφυγε από το κόμμα την ίδια ώρα που ορκίστηκε ως Γενικός Εισαγγελίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ασύμβατο να είσαι Γενικός Εισαγγελέας και στέλεχος ή μέλος του κόμματος. Άρα ο Αλέκος Μαρκίδης, όταν έβαζε απέναντι από τον ιστορικό ηγέτη τον Γλαύκο Κληρίδη, δεν ήταν μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού για να χρειαστεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός να τον αφαιρέσει από τα Μητρώα. Αλλά οποιοδήποτε από τότε είναι, είτε κάνουν δικό τους κόμμα είτε βάζουν υποψηφιότητα με ένα άλλο κόμμα, είναι αυτόματη η διαδικασία που γίνεται και αφαιρούνται, αφού ήδη επέλεξαν και έφυγαν από το κόμμα. Θα ήταν παράλογο να παραμένει ένας μέλος του κόμματος. Να πω ένα κλασικό παράδειγμα. Ελένη Θεοχάρους έκανε δικό της κόμμα, κατέβηκε με δικό της συνδυασμό. Θα μπορούσε να ήταν παράλληλα και μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού? Αυτό είναι αντιληπτό όσον αφορά την περίπτωση του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη. Είναι υποψήφιος στις εκλογές εκτός του, εκτός του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα λοιπά. Οπότε είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν και άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν έναν ενεργό ρόλο απέναντι από τη δική σας υποψηφιότητα στη στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή, πώς θα πείτε ότι είναι, έθεσαν αυτόν εκτός κόμματος ποιοι? Όποιοι ενδεχομένως να ψηφίσουν κάτι άλλο. Αγαπητέ μου Φρίξο, είναι σαφέστατο το καταστατικό, όπως σαφέστατη είναι και η κανόνιση όταν δουλεύετε εδώ στο Φιλελεύθερο και στο Άκτη. Είσαι κάπου, έχει κανόνες. Είμαστε πιο μικρές κοινωνίες. Είναι κανόνες. Δεν γίνεται να φύγεις αύριο από το Φιλελεύθερο να δουλεύεις σε κάποιον άλλο και να κρατάς την κάρτα του συντάκτη του Φιλελεύθερου. Εδώ στον τόπο μας το πολιτικά ανώμαλο το κάναμε ομαλότητα. Και την πολιτική ομαλότητα την έχουμε καταδιωκόμενη, αγαπητέ μου Φρίξο. Αλλά ξέρω, είμαι με τρεις εξαιρετικούς δημοσιογράφους. Θα μιλήσουμε και για τον τόπο μας. Ναι, θέλω θα να μιλήσουμε ρωτήσω, πολιτικά. Ναι, αρκετά. Επιτρέψτε μου άλλη διότι, μια... με όλο τον αγάπη και τον σεβασμό δεν έχω πρόβλημα να απαντώ για ώρες αυτά, αλλά το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι... αν κάποιος έφυγε από το συναγερμό ή όχι. Είστε ο ηγέτης μιας ιστορικής παράταξης. Αισθάνεστε το βάρος της ευθύνης να κρατήσετε ενωμένη την παράταξη? Βλέπουμε διάφορα κρούσματα. Επίσης, σας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα των προεδρικών εκλογών? Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, οι ψήφιροι δίνουν και παίρνουν για το ότι κάποιοι ράβουν κουστούμι για τη θέση σας,
ανεξαρτήτως αποτελέσματος, επαναλαμβάνω. Δεν θα αποφύγω να απαντήσω στην ερώτηση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι σε μια χώρα με τόσες προκλήσεις επιτέλους θα μπει στην πολιτική συζήτηση το διακήρυγμα των εκλογών. Συζητούμε οτιδήποτε άλλο εκτός για τη χώρα μας. Συμφωνούμε. Αλλά να έρθω. Κατεβαίνω με εκλογές. Κατεβαίνω εκλογές για να τις κερδίσω. Και μην με παρεξηγήσετε ως υπερόπτη. Να μην συγχύζουμε την αυτοπεποίθηση με την υπεροψία. Είναι δύσκολος ο αγώνας. Μα γι' αυτό δίνω τη μάχη. Στα δύσκολα δίνουμε τις μάχες. Και ο Σαβέροφ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίσαμε ακόμα πιο δύσκολες μάχες. Είναι βαθιές οι ρίζες του ESA. Είναι βαθιές οι ρίζες του Συναγερμού. Είναι βαθιές οι ρίζες του Αβέροφ. Για να μπορέσει οποιοδήποτε να τις ξεριζώσει. Πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Και σας πω ένα πράγμα. Θα αναλάβω την ευθύνη της διαχείρισης. Δεν θα στέλνω τη διαχείριση της χώρας σε μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Έχω πρόγραμμα. Έχω θέσεις. Τις προβάλλω στο λαό. Και από την άλλη, όποιος χάσει εκλογές, η δημοκρατία ορίζει το ρόλο και αυτού που χάνει τις εκλογές. Να είναι υπεύθυνη αντιπολίτευση. Και υποθετικά να πούμε, δεν κερδίσαμε τις εκλογές. Δεν τις κερδίσε ούτε το 83 ο Γλαύκος Κλήρης, ούτε το 88. Δεν είναι βαγόνι αυτού που κέρδισε. Παρέμεινε περήφανος δημοκρατικός συναγερμός στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αυτές οι ιστορίες, ο Συναγερμός και ο Αβέροβ να είναι εγγύητης της οποιασδήποτε αδύναμης και αλαλούμ κυβέρνησης. Τέλος, πόσες φορές να το πούμε, έχουμε αξιοπρέπεια πολιτική, έχουμε ιδεολογική ταυτότητα, έχουμε ιστορία ως δημοκρατικό συναγερμό. Μη μας ηχίζετε ούτε τον Αβέροφ με άλλους, ούτε τον δημοκρατικό συναγερμό με άλλα κόμματα που οι θέσεις τους ήταν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Εμείς θα είμαστε συγκυβέρνηση, δήλωσαν μετά τις βουλευτικές εκλογές. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο ο δημοκρατικός συναγερμός. Γι' αυτό και είμαστε η πρωταγωνιστική, υπεύθυνη, η σοβαρή και η ευρωπαϊκή δύναμη τόπου. Θα μας πείτε ποιες θα είναι οι τρεις προτεραιότητες σας εάν ο λαός σας εκλέξει στην Προεδρία της Δημοκρατίας? Πρώτη πολιτική σας πράξη, ποια θα είναι? Σας είπα, το τρίπτυχο είναι δεδομένο. Ενωμένη Κύπρος, ισχυρή οικονομία, αξιοπρεπή πολίτες. Ναι, η πρώτη κίνηση μου θα είναι στο Κυπριακό. Δηλαδή, χθες από αυτό το στούντιο ο Νίκος Χριστοδουλής μας είπε ότι θα ετοιμάσει έναν έγγραφο το οποίο θα αποστείλει σε Βερολίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για μια προσωπικότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπει στο καλάθι τα κίνητρα λύσεις για την Τουρκία, ούτως ώστε για τα ωφέλη που θα έχει από τη λύση του Κυπριακού για να ξεκινήσει να ξεκλειδώσει η διαδικασία. Εσάς ποιο θα είναι τώρα? Να προσθέσω, αν με επιτρέπετε, και προηγουμένως ο κύριος Μαυρογιάννης είχε πει ότι η πρώτη του πράξη θα τηλεφωνήσει στο Γενικό Γραμματέα, θα απευθυνθεί στο Γενικό Γραμματέα. Θα συμμετέχει και την Άγκυρα. Θα ψάξει και για ενδεχόμενο να ταξιδέψει μέχρι και την Άγκυρα για να συζητήσει το Κυπριακό. Ακούστε κάτι. Και ο Ιούλιος Βέρν έκανε πολλά μυθιστορήματα με ταξίδια. Ήταν επιτυχίες όμως τα μυθιστορήματα. Ναι. Ήταν πολλές εμπειρίες. Θα σας πω κάτι. Σέβομαι τους αυτοποψηφίους. Έχουν καλές προθέσεις. Έχουν καλές ιδέες. Και έχουν και καλό πρόγραμμα. Πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Φτάνει στα όρια της τελειότητας. Το ζήτημα δεν είναι οι καλές προθέσεις, οι ωραίοι σχεδιασμοί. Είναι τι μπορείς να κάνεις εσύ ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και με ποια αξιοπιστία την 1η του Μάρτη. 1η του Μάρτη θα έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Εγώ δεν θεωρώ το Κυπριακό κλειστό. Και δεν είναι κλειστό το Κυπριακό. Αλλά εξαρτάται και ποιος θα είναι αύριο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ο καθένας κουβαλά πίσω του κάτι. Ψηφίζοντας Αβέροφ, παίρνετε Αβέροφ και Δημοκρατικό Συνεγερμό. Ψηφίζοντας τους άλλους υποψηφίους, ίσως να μην ξέρετε τι παίρνετε, αλλά το δεδομένο είναι στον ένα παίρνετε δίκο ΕΔΕΚ και οτιδήποτε το αντιομοσπονδιακό και ενάντια στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού. Όλες οι δυνάμεις που υποστηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη ήταν ενάντια στο να πάμε καν στο Grand Montana. Με ποια αξιοπιστία θα πάμε? Ο κ. Μαυρογιάννης δηλώνει ότι ουδέποτε ψήφισε ναι σε οποιοδήποτε σχέδιο λύσης ή υποστήριξε οποιοδήποτε σχέδιο λύσης του Κυπριακού, με ένα κόμμα που είπε όχι για να τσιμεντώσει το ναι, και είμαστε κοντά να τσιμεντωθεί η διχοτόμηση του τόπου μας. Δεν μπορεί να είμαστε αξιόπιστοι όταν λέμε τη θέση μας στο Κυπριακό και δεν έχει μία λέξη για την πολιτική ισότητα. Κύριε Δαλίτη, και νομίζω ότι θα μας ανοίξουν τις πόρτες για αυτά τα ωραία περιγραφικά ταξιδάκια. Την ώρα που έχουμε ένα απαράδεκτο Ερντογάν απέναντι μας, αυτός είναι, ναι, αυτός είναι να βάζει εκτός του πλαισίου τις θέσεις για δύο κράτη, και την ώρα που πρέπει να είμαστε με ξεκάθαρο πολιτικό λόγο για τις θέσεις μας, σβήσαμε από οποιοδήποτε τοποθέτησή μας στην πολιτική ισότητα. Υπάρχει περίπτωση να λύσουμε το Κυπριακό με βάση τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία χωρίς την πολιτική ισότητα? Άρα η κίνηση που θα κάνετε ποια θα είναι? Ποιο είναι το πλάνο σας? Κύριε Δαλίτη, νομίζω ότι με τα λεγόμενά μου θα είχατε πάρει το μήνυμα. Εξαρτάται η αξιοπιστία που θα έχει αυτός που θα εκλεγεί και ποιοι είναι δίπλα του. Γιατί μπορούμε να μπούμε στο αεροπλάνο και να γυρίζουμε πρωτεύουσες. Τι αποτέλεσμα θα φέρουμε πίσω? Η διαδικασία του Κυπριακού είναι καθορισμένη. Είναι κάτω από την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το ότι είμαστε στην Ευρώπη είναι συν για μας. Γιατί οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι λειτουργική και συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν θα ήθελα να αντικαταστήσω τη δυνατότητα στις παρουσίες του ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδείγματος χάρη την είδα στη Γενέβη το 2017 το Γενάρη, ένας Γιούγκερ να είναι παρόν και να αντικαταστήσω ένα Γιούγκερ με ένα απεσταλμένο του επαρχιακού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που για να αποφασίσουν 27 μπορεί και ο Όρπαν της Ουγγαρίας, που ξέρετε πόσο φιλότουρκος είναι, να βάζει βέτο και θα έρθουν να συμβιβαστούν με ένα χαμηλού επίπεδου αντιπρόσωπο και ένα νερόβραστο για να ικανοποιεί και τον Όρπαν. Όχι, δεν είναι η πολιτική μου να αντικαταστήσω τον επικεφαλής, και θα ακολουθήσω και θα ζητήσω, ναι, στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο, και σήμερα ονομάζεται Ούρσουλα και έχει και ένα ΙΠΑ το αρμοστή για τις εξωτερικές υποθέσεις. Όπως ο Γιούγκερ δεν ήρθε στο Grand Montana, αλλά ήρθε η Μογκερίνη. Επιπρόσθετα θα επαναλάβω τα δύο θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την ενέργεια, ως τα δικά μας όπλα, για να ανοίξει το παράθυρο για επανέναρξη του διαλόγου.
ενέργεια είναι αυτό που καίει και την περιοχή μας και ολόκληρη την Ευρώπη, και η ασφάλεια είναι αυτό που ταρακουνεί όλη την οικουμένη. Πώς δημιουργείται κινητικότητα είναι το ερώτημα. Εγώ πιστεύω ότι με την ενέργεια στο τραπέζι και τους πιθανούς νέους ενεργειακούς διαδρόμους, εκτιμώ ότι μπορούμε να σπάσουμε το αδιέξοδο, και θέτοντας και το αντιστάθμισμα της Τουρκοκύπριος. Οι Τουρκοκύπροι, ποιο είναι το πιο βασικό θέμα, κυρία Δανίλη, τι είναι? Ασφάλεια. Εμείς οι Ελληνοκύπροι τι εννοούμε με την ασφάλεια? Να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα και οι τουρκικές εγγύησεις. Και θέλω να είμαι απόλυτος. Δεν θα δεχτώ ποτέ λύση με παραμονή κατοχικών στρατευμάτων και παραμονή του συστήματος εγγύησεων του 60, του καταραμένου συστήματος εγγύησεως του 60, με την οποιαδήποτε τρίτη χώρα ως εγγύητης της ασφάλειας μιας ευρωπαϊκής χώρας. Αλλά οι Τουρκοκύπροι για εκείνους ασφάλεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Κατοχικά στρατεύματα και η Τουρκία εγγύητης. Πρέπει να βάλεις στο τραπέζι και μια εναλλακτική. Να κυρώσεις τα επιχειρήματά τους και να διασφαλίσεις το αίσθημα ασφάλειας του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπριών και των θρησκευτικών ομάδων. Εγώ είπα, η Κύπρος με τη λύση του Κυπριακού, μέλος του ΝΑΤΟ. Ξέρετε ότι από τις 27 χώρες ήδη 23 είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Γνωρίζουμε, κυρία Δανίλη, ότι από τις 26 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο συνεταιρισμό για την ειρήνη που είναι ο προθάλαμος του ΝΑΤΟ, και η Κύπρος είναι απούσα. Θα μου πείτε, μα θα βάλει βέτο η Τουρκία? Βεβαίως, είναι φυσιολογικό, είναι αναμενόμενο. Όπως η Τουρκία είπε ότι αν έμπαινε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, ήταν κάζους μπέλη. Πήγε ένας λάφκος κληρής στην Κοπεχάγη και τους ξεσκέπασε και είπε στους Ευρωπαίους, έχει δίκιο ο Ερντογάν, είναι καλύτερο η Κύπρος να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη, και το θέλω και εγώ, είμαι εντάξει, φέρτε να μου προσυπογράψω το σχέδιο ΑΝΑΝ. Αρνήθηκε ο εκπρόσωπος του Ντεχτάς τότε. Δεν τιμωρήθηκε η Κύπρος λόγω της άρνησης των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας, και ήρθε πίσω από την Κοπεχάγη με την ένταξη υπομάλης και χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Στην πολιτική, αγαπητή κυρία Δανίλη, κύριε Πιμπίση, κύριε Δαλίτ, πρέπει να παίζεις με βαρετά χαρτιά και να ξέρεις πως παίζεις, να τολμάς να παίρνεις πρωτοβουλίες για να φέρνεις αποτέλεσμα. Δεν είναι με τις ωραίες διακηρύξεις αυτή η πολιτική ευρωπαϊκή και παγκόσμια κονίστρα. Θέλεις και κάτς, θέλεις και διορατικότητα, θέλεις να ανακατεύεις την τράμπουλα, ναι, και τακτικές και στρατηγικές. Ανυπέρβλητο εμπόδιο το μεταναστευτικό. Θα πάρω εκεί. Κυρία Δανίλη, να σας πω, επικράτει μεγάλη ανασφάλεια. Να σας πω, ναι, κάτι που με τρομάζει. Στα κατεχόμενα βλέπουμε την προσπάθεια της Τουρκίας για αλλίωση του δημογραφικού χαρακτήρα. Ήδη οι Τουρκοκύπροι είναι μειοψηφία. Στις ελεύθερες περιοχές, λόγω και της κατοχής, η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Πάγια τακτική. Το 100% των παράτυπων μεταναστών έρχονται από την Τουρκία. Το 95% από την πράσινη γραμμή και το 5% διαθαλάσσεις.
αυτή είναι η φόβη και η έγνοιες μου. Από εκεί δεν έχουμε κανένα έλεγχο και μπορούν να φέρουν όσους έπικους θέλουν. Ναι. Στις ελεύθερες περιοχές μας στέλνουν όσους θέλουν καθημερινά και μας στέλνουν από την υποσαχάρη Αφρική. Εάν τους πολλαπλασιάσουν, ήδη ξεπεράσαμε τα όρια μας. Αντί σε 100 κάθε μια-δύο μέρες μας στέλνουν 200 καθημερινά, τι θα γίνει? Και τι θα γίνει αν σε 5 χρόνια με άλλη το Κυπριακό μαζί με τους 200-300 από την Αφρική που θα μας στέλνουν θα είναι και 200-300 έπικοι από την Τουρκία? Το 76 μας πήραν τη μισή μας πατρίδα με τα τάγκς. Στα επόμενα χρόνια θα μας πάρουν την υπόλοιπη πατρίδα περπατώντας από την πράσινη γραμμή. Και τρίτο, τι έχουμε στην ελληνοκυπριακή κοινότητα? Την υπογεννητικότητα. Για άλλους λόγους. Και, ναι, και λέω, και χωρίς αυτά που έχω περιγράψει, έχουμε το εσωτερικό δικό μας θέμα της υπογεννητικότητας. Άρα αυτό το θέμα, και αν είναι σοβαρότατο, και σήμερα γι' αυτό λέω, κυρία Δανίλ, τα επόμενα χρόνια δεν είναι μια βόλτα σε ένα ωραίο πάρκο για να λέμε ωραία λόγια, να έχουμε ωραίες παρέες, να κουβεντιάζουμε, να περνούμε ωραία. Έχουμε ένα ναρκοπέδιο να διαβούμε πέραν των διεθνών ναρκών, της νάρκης της ακρίβειας, της νάρκης της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, του πολέμου στην Ουκρανία. Εμείς έχουμε και μια ανοιχτή πληγή, την νάρκη του άλλη του Κυπριακού, και έχουμε δίπλα και μια άλλη νάρκη του μεταναστευτικού, και χρειάζεται ηγεσία αυτός ο τόπος, χρειάζεται ικανότητα αυτός ο τόπος, χρειάζεται αποτελεσματικότητα αυτός ο τόπος, χρειάζεται να ξέρουμε πώς θα διέλθουμε το ναρκοπέδιο. Ακούω διάφορους να λένε, μα ο Αβέροφ παίζει με το φόβο. Μου θυμίζουν την κριτική. Ο φόβος πώς, δεν προσφέρεται για παιχνίδι. Ναι, ναι, κυρία Δανίλ, μου θυμίζουν αυτούς που από το 8 στο 13 που Αβέροφ διάβαζε το οικονομικό τσουνάμι που τα ερχόταν και προειδοποιούσε ζητώντας μέτρα να το αντιμετωπίσουμε, και με ονομάτιζαν κινδυνολόγο και καταστροφολόγο και έλεγαν η κρίση θα προσπεράσει την Κύπρο και θα παραμείνει αλόβητη η κυπριακή οικονομία. Είναι ανεύθυνο πολιτικά, αγαπητοί μου Άντρη, Ανδρέα και Φρίξο, να μην αναλύεις τους πιθανούς κινδύνους. Και είναι ορατή η κίνδυνη για την οικονομία. Μην θεωρήσετε την οικονομία δεδομένη, μην θεωρήσετε την ασφάλεια δεδομένη, μην θεωρήσετε την ομαλότητα δεδομένη. Γιατί εμείς εδώ στην Κύπρο, παρόλο που τραβήξαμε τι τραβήξαμε το 13, τα ξεχάσαμε όλα εκείνα και θεωρούμε ότι πατούμε σε μια στέρεα βάση και απλώς θα έχουμε οράματα. Οράματα για να τα εφαρμόσεις πρέπει πρώτα να σιγουρευτείς ότι έχεις πατρίδα, και οράματα για να μπορείς να τα εφαρμόσεις πρέπει να έχεις μια δυνατή οικονομία. Και δεν θα κουραστώ να το λέω, γιατί στα πιο δύσκολα που έρχονται, και θα έρθουν πιο δύσκολα, πρέπει να μπορέσεις την κρίση να την αντιμετωπίσεις, να αποφύγεις την ύφεση, να έχεις δυνατούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης για να μπορείς να έχεις έσοδα και στοχευμένα να μπορείς να βοηθήσεις τον φτωχό και τον ανήμπορο,
να μπορέσεις να δώσεις την ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Και το αντίδοτο στην ακρίβεια δεν είναι οι συνταγές που ακούω καθημερινά. Και τρομάζω αυτά που ακούω να τα εφαρμόσουν. Θα ελέγξουν, λέει, οι αμφότεροι ανθυποψήφοι μου τα επιτόκια. Μα ποιοι είστε εσείς? Την νομισματική πολιτική, αν δεν το γνωρίζουν, την καθορίζει η Ευρωζώνη. Και τα επιτόκια ανεβαίνουν. Όχι μόνο δεν θα μειωθούν. Κάποτε έκανες και οικονομικός συντάκτης. Τα επιτόκια όχι μόνο δεν θα μειωθούν, και να μην λέμε παραμύθια στον κόσμο, το επιτόκιο θα είναι 5 με 6% το 23. Μα ήδη παρακολουθεί κανείς τι γίνεται στην Αμερική. Το στεγαστικό δάνειο σε ένα Αμερικάνο σήμερα είναι 6 με 6,5%. Δεν μπορεί να μείνει πίσω η Ευρώπη. Θα ακολουθήσει, γιατί αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ανεβάσει κι άλλο, και κάθε φορά που θα έχουν συνεδρία δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε το αποτέλεσμα, θα σας το πει ο Αβέροφ. Όταν θα έχει συνεδρία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα ακούτε και μια νέα αύξηση του επιτοκίου. Και είναι αναγκασμένη για δύο λόγους. Από τη μια, γιατί ο μεγαλύτερος κλέφτης που μπαίνει στην τσέπη του καθενός είναι ο πληθωρισμός. Και το αντίθετο είναι η ύφεση, κύριε Νεοφύτου. Όχι, το αντίθετο. Ανεβάζουμε τα επιτόκια. Παναγία μου, εάν έχουμε ψηλό πληθωρισμό και ύφεση, καταστροφή. Η μαγκιά είναι, όταν έχεις ψηλό πληθωρισμό, να έχεις τη μαγκιά να μπορεί να κουμαντάρεις την οικονομία, να μην πέσει σε ύφεση. Πέσαμε σε ύφεση, σφύρα του 13 και έρχεται. Ναι. Σφύρα του 13 και έρχεται. Άρα, την ώρα που ανεβαίνουν τα επιτόκια, πρέπει να προετοιμάζουμε τον κόσμο. Και πρέπει να κρατήσουμε, επειδή θα ανεβαίνουν τα επιτόκια, με ποιο σκοπό? Να πέσει ο πληθωρισμός. Γιατί ο πληθωρισμός ο ψηλός χτυπά περισσότερο τη μεσαία τάξη. Όχι, τους πιο φτωχούς. Οι πιο φτωχοί, αν έχουν ένα εισόδημα 20.000, και 20.000 πάει στην κατανάλωση. Άρα το 10% του πληθωρισμού είναι 10% λιγότερο εισόδημα που έχουν. Αν κάποιος πιάνει 100.000 ή 200.000 το χρόνο, αυτό που θα νιώσει ως κόστος είναι σε κλάσμα του εισοδήματος του. Γιατί είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός, τα βασικά είδη είναι τα ίδια. Ο πλούσιος δεν φάει παραπάνω ψωμί και παραπάνω γάλα και παραπάνω σπαγιατί και παραπάνω κρέας, ίσως και λιγότερα, γιατί κάνουν και δίαιτες αυτοί. Άρα πρέπει να μειώσουμε να σπάσουμε και λίγο το... πρέπει να μειώσουμε τον πληθωρισμό. Είναι πιο προσεγμένο να κάνεις διατροφή. Να μειώσουμε τον πληθωρισμό, γιατί είναι η μάστιγα κατά των φτωχών και των αδυνάτων. Ναι. Όμως θα σας πω και το αισιόδοξο. Για μένα είναι μια μεγάλη πρόκληση να έχω αυτά τα δεδομένα για να αναδείξω τη χώρα μου. Και το λέω ότι ναι, η Ευρώπη θα μπει σε ύφεση. Εγώ μπορώ να εγγυηθώ ότι ενώ η Ευρώπη θα είναι σε ύφεση, η Κύπρος, και να υπολογίζουμε στην πατρίδα μας, να νιώθουμε περηφάνεια για την πατρίδα μας, μπορεί και μπορώ να εγγυηθώ ότι θα έχουμε θετικούς οικονομικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μπορώ να εγγυηθώ, γιατί ξέρω ταπεινά να διαχειρίζουμε την οικονομία. Και αν στα 10 χρόνια που πήραμε μια χρεοκοπημένη οικονομία είμαστε με 13 αναβαθμίσεις, ναι, μπορώ να βάλω τον ψηλό περήφανο στόχο στη λήξη της πενταετίας η χώρα μου να είναι μια χώρα του τρίπολα. Εκεί ήταν η πρώτη συνέντευξη που έκανα στο Φιλελεύθερο πριν περίπου ένα χρόνο. Ναι, μπορούμε,
γιατί η Ολλανδία μπορεί και η Αυστρία μπορεί. Πώς, κύριε, και δεν μπορεί. Πώς. Να μειώσουμε το δημόσιο χρέος. Είναι το βασικό. Και να έχεις ένα πολιτικό σύστημα που να εκπέμπει αξιοπιστία. Γιατί είδατε τι έγινε στην Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν άλλαξαν τα δεδομένα της οικονομίας της Αγγλίας επειδή έφυγε ο Τζόνσον και μπήκε η Τραστ. Απλώς σταμάτησε το Τραστ των αγορών για το πολιτικό πρόσωπο. Και είναι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε πολιτικά. Δεν είναι μεταξύ μας τι λέμε και ποιος είναι ο αξιοπιστός ή ποιος είναι ο καλός. Αύριο θα κριθεί η χώρα από τους οίκους αξιολόγησης και από τις αγορές. Και έχει σημασία τι νομίζει η κυρία Δανιήλ, ο κύριος Πιμπίσης και ο κύριος Δαλίτης και τι αναλύουν στα άρθρα τους. Πώς δεν έχουμε, είμαστε η παραγωγική τάξη. Μια Αγγλία είπε μια λάθος πρόθεση. Δεν είναι απόφαση που πήρε η Τραστ. Είπε θα μειώσω τους φόρους στους πλούσιους 45 δις και θα μοιράσω. Ξαφανιστήκε μια νυχτή. Θα μοιράσω τσεκούδια 65 δις στους φτωχούς και στη μεσαία τάξη. Και την παράλαβαν οι αγορές. Οι αγορές κατά κύριο λόγο και άντεξε 44 μέρες. Άρα κύριε Νοφίτου, να θεωρήσουμε ότι δεν εξαρτάται το τι θα επιλέξουν οι Κύπροι ψηφοφόροι εάν θα πετύχει ένας πρόεδρος, αλλά το πώς θα το δουν οι ξένοι αυτό. Κύριε Πιμπίση, ακούγεται κάπως έτσι πεζά. Θα μπορεί κάποιος να διαβάσει ενδεχομένως τις επόμενες μέρες μια πολιτική ανάλυση σε ένα άρθρο, δηλαδή τι μας λέει ο Αβέροφ, δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος και θα μας επιλέγουν οι οίκοι έξω. Όχι, δεν είναι αυτό που έχω πει. Έχω πει κάτι με τεκμηρίωση. Βεβαίως και το κυρίαρχο δικαίωμα και ο κυρίαρχο λαός εκλέγει τους ηγέτες του. Αν όμως οι αγορές και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης κρίνουν ότι εμπεριέχει πολιτικό ρίσκο μια εκλεγμένη και μια νομιμοποιημένη κυβέρνηση, όπως είναι το κόκκινο χρώμα του μικροφόνου μου το γιορταστικό, θα σου βάλουν ένα κόκκινο μπλοκ όπως μας κάναν τον Απρίλιο του 2011 που είπαν ως εδώ, έχουμε ερωτηματικά για την αξιοπιστία σας, για την πιστοληπτική σας ικανότητα, σας κλείνουμε τις τρόφιγγες. Μην νομίζετε ότι είμαστε υπερδύναμοι και τελειώνει το θέμα. Είπα, η πέμπτη πιο δυνατή οικονομία του κόσμου και η δεύτερη πιο ισχυρή πολιτική δύναμη του κόσμου. Δεν μιλούμε για κάποια τυχαία. Και την γύωσαν όταν είδαν ότι το πράγμα πήγαινε να στραβώσει. Αλλά αν μου επιτρέπεις, ναι, ακριβώς αυτό το εμείς το βιώσαμε με διάφορους τρόπους τη συμπεριφορά των ξένων, φίλων κλπ. Είπατε ότι είχαμε 13 αναβαθμίσεις, αλλά είχαμε και 3-4 τράπεζες, έχουμε για 3-4 τράπεζες λιγότερες έκτοτε, οι οποίες έχουν κλείσει κυρίως λόγω ακριβώς των απαιτήσεων ή των πιέσεων που ήρθαν απ' έξω προς τα μέσα. Αγαπητέ μου, γιατί δεν μπορούσαμε από μόνοι μας να νοικοκυρευτούμε κατά τρόπο που να διασφαλίσουμε και τις τράπεζες και την οικονομία. Και χρειαστήκαμε την Τρόικα. Βεβαίως, γιατί κάποιοι δεν μας άκουγαν. Όπως και σήμερα είμαστε κινδυνολόγοι όταν μιλούμε για τους πιθανούς κινδύνους. Έβγαλε η γλώσσα μου μαλλιά που προειδοποιούσα από το 8. Και την επομέρη που οι αγορές μας άναψαν κόκκινο τον Απρίλιο του 2011, ο ομιλών είπε ότι είναι η ώρα να κάνουμε αίτηση για μηχανισμό στήριξης. Αν εισακουόμουν, δεν θα είχαμε απώλειες 3-4 τράπεζες να είχαν κλείσει, κανένας μέτοχος δεν θα είχε τις μετοχές του, κανένας κουρεμένος στις καταθέσεις του και κανένας κάτοχος αξιογράφου. Αλλά όλα αυτά τα ξεχνούμε. Και βλέπω μια αντίδραση
ένα θυμό του κόσμου δικαιολογημένο, αλλά χρειάζεται η λογική και όχι το συνέστημα. Κατανοώ απόλυτα αυτούς τους ανθρώπους. Πώς να σκεφτείς λογικά όταν έχεις καταστραφεί. Απόλυτα, αλλά όχι με το θυμό να ξαναγίνουν δεύτερη φορά θύματα. Δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχετε αναφέρει κάποια από τα στοιχεία που χρειάζεται ένας ηγέτης, είναι, είπετε, και για τα δυνατά χαρτιά. Μιλούμε τώρα για αρκετή βαρετά χαρτιά, όπως είπετε συγκεκριμένα. Μιλούμε τώρα σύνορα για θέματα οικονομίας. Να θεωρήσουμε ότι μας έχετε αποκαλύψει ένα βαρετό χαρτί που είναι υπουργός οικονομικών. Φαντάζομαι έχετε υπόψη σας και τα υπόλοιπα χαρτιά, το έχετε δηλώσει άλλωστε. Θέλετε, είσαστε έτοιμος να μας αποκαλύψετε κάποιον άλλον από τα βαρετά χαρτιά σας? Κοιτάξτε. Το Αβέροφ είναι ανοιχτό χαρτί. Τον Αβέροφ τον ξέρετε ποιος είναι, τι πρεσβεύει, και ξέρετε και το Δημοκρατικό Συναγερμό που είναι δίπλα του. Και δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα. Είμαστε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Και δικαίως ρωτάτε. Ρωτάτε γιατί ενδεχομένως έχετε αμφιβολίες αν ο Αβέροφ θα περιμένει τη νύχτα των εκλογών για να κάνει το Υπουργικό του Συμβούλιο. Μέχρι και το τελευταίο μέλος σε οποιοδήποτε οργανισμό. Έχετε σημειώσει? Έχω, βεβαιότατα. Αλλά διαρωτάμε αυτούς που δεν ξέρουν ποιοι είναι, που είναι με κάποιες κοινοπραξίες κομμάτων, πότε επιτέλους θα μας πούν, γιατί χωρίς οικονομία δεν υπάρχει τίποτα. Φυσικά μπορούν κάποιος να σεβαστεί η θέση τους, αλλά μου δίνεις την ευκαιρία, μια και αναφέρθηκες στο Υπουργείο Οικονομικών και στην οικονομία και πίσω στην ερώτηση του αγαπητού μας του κ. Πιμπίση. Θεωρείται το rating της χώρας δεδομένο και τη σταθερότητα δεδομένη? Δεν είναι δεδομένη. Εδώ έχουμε δύο κύριους συνυποψήφιους μου. Τον ένα τον στηρίζει του ΑΚΕΛ και τον άλλο τον στηρίζει το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και λοιπά. Όλα αυτά τα κόμματα που έχω πει ήταν υπέρ της τρίτης αναστολής των εκπίσεων. Στους τελευταίους 33 μήνες είχαμε 19 μήνες αναστολές εκπίσεων. Πέραν το ότι δεν βοηθήθηκε και δεν θα βοηθηθεί ο δανειολήπτης. Όχι. Ένα πράγμα, αγαπητή μου κυρία Δανίλη, να ξέρεις. Ένα πράγμα στον κόσμο δεν κοιμάται ποτέ. Ο τόκος. Νύχτα μέρα τρέχει. Και είτε έχεις αναστολή εκποίησεων ή αναστολή δόσεων που κάναμε. Απλά χρονοτριβής. Όχι, δεν χρονοτριβής. Στιβάζεται. Ναι. Στιβάζεται. Ο τόκος δεν κοιμάται. Τι ωφελούμε τον κόσμο? Αυτοί που πριν δύο χρόνια χρωστούσαν 100.000, τώρα ο λογαριασμός θα πάει στις 115, στις 120.000. Και επειδή οι υποθήκες είναι περιορισμένης αξίας, πέραν του ότι δεν βοηθά στο δανειολήπτη, και όλοι οι δανειολήπτες έχουν και ο καθένας από 3-4 εγγυητές, φίλους τους, συγγενείς τους, αυτοί που κάθε φορά ψηφίζουν αναστολές θυματοποιούν και τους εγγυητές πολλαπλάσιου, ενώ δεν βοηθούν τον δανειολήπτη, τιμωρούν πολλαπλάσιους εγγυητές, γιατί θα τους φορτώνουν κάθε χρόνο 7-8% επιπρόσθετο βάρος χωρίς να ευθύνονται. Αλλά εάν αυτά τα κόμματα είναι αύριο εξουσία και έρθουν και ακυρώσουν τον νόμο εκποίησεων ή συνεχίζουν τις αναστολές, νομίζετε ότι θα μας χαριστούν οι οικοί αξιολόγησης και οι αγορές? Και τι θα γίνει στον τόπο? Θα λέμε απλώς, μα εγώ είχα άποψη ενάντια. Μα άμα δεν μπορείς να κουμαντάρεις
αυτούς που είναι μαζί σου. Θα κουμαντάρεις την χώρα? Βάλαμε όμως στο ίδιο καλάθι στρατηγικούς κακοπληρωτές και αδύναμους δανειολήπτες, τον οποίο η ζωή έφερε τα πάνω κάτω. Συμφωνούμε και δεν μπορέσαμε να τα διαχωρίσουμε αυτά. Συμφωνούμε απόλυτα, γι' αυτό κάναμε το εστία 1 με τις αδυναμίες, αλλά πολλές. Πάνω από 800 συμπολίτες μας βοηθήθηκαν. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Έγινε το εστία 2, το οικία, είναι κάποιες εκατοντάδες, και έχουμε εντός των επόμενων εβδομάδων την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Mortgage to Rent για χιλιάδες συμπατριώτες μας, που η αξία της οικίας τους θα είναι κάτω από 250.000. Θα μπορούν τα πρώτα 5 χρόνια να μένουν μέσα χωρίς καν να πληρώνουν ενοίκιο, και να μπορέσουν στο μεσοδιάστημα ή στη λήξη των 5 χρόνων, εκείνοι ή συγγενικά τους πρόσωπα, να μπορούν να αποπληρώσουν το χρέος με ένα κούρεμα που θα φτάνει μέχρι και το 40% του αφιλόμενου ποσού. Ένα γενικό ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την οικονομία και την κυπριακή νοοτροπία. Θα καταφέρετε, πιστεύετε, αν εκλεγείτε πρόεδρος επί δικής σας διακυβέρνησης, να πείσετε τον Κύπριο ότι πρέπει να μάθει να ζει μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και όχι υπεράνω, διότι πολλά από αυτά που συζητούμε και προβλήματα που προέκυψαν ήταν και λόγω της τάσης να πλώνουμε το χέρι μας εκεί που δεν φτάνει. Έχεις δίκιο, κύριε Πιμπίση. Το πρώτο ήταν το κράτος, γιατί τι είναι τα δημόσια οικονομικά? Τα συλλογικά οικονομικά, όπως το κάθε νοικοκυριό έχει το δικό του προγραμματισμό, και το κράτος. Το κράτος επί Δημήτρη Χριστόφια ξόδευε κάθε χρόνο 1 δισεκατομμύριο ευρώ πέραν από τις δυνατότητες του. Είχαμε ένα δημοσιονομικό έλλειμμα 1 δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Παράλληλα, το ιδιωτικό χρέος ήταν στα ύψη, με αποτέλεσμα από τη μια να δημιουργηθούν τα μη εξυπηρετούμενα που χρεοκόπησαν τράπεζες, και από την άλλη να μην έχουμε τις δυνατότητες αποπληρωμής του δημόσιου χρέους του κράτους, και χρεοκόπησε η οικονομία της χώρας και οι τράπεζες και τα δημόσια οικονομικά. Γι' αυτό και χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να παράγει πλούτο. Και τι έγινε τα τελευταία 10 χρόνια? Με δημοσιονομικά πλεονάσματα αυξήσαμε την κοινωνική πολιτική 1,5 φορές περισσότερες αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς. Είχαμε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 6% και είχαμε το 21 και 22 χωρίς προγράμματα πολιτογράφησης, εν μέσω πανδημίας και εν μέσω πολέμου Ουκρανίας. Ας μην κάνουμε και αυτή τη χώρα ως τη χειρότερη χώρα του κόσμου. Κάναμε λάθη, παραλήψεις, αλλά στέκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, το 2022 ο μέσος όρος οικονομικής ανάπτυξης ήταν 2,1%. Εμείς επί 3 φορές, τριπλάσια. Να νιώθουμε και λίγη περηφάνεια για τον τόπο μας. Όμως όσον αφορά τη δυνατότητα δανεισμού, κοιτάξτε, εγώ θέλω μια Κύπρο 3α και θέλω να εξαλείψω τη φτώχεια. Εγώ δεν είμαι της κατηγορίας να αυξάνω τους φτωχούς για να κάνω τον καλύτερο Σαμαρίτη. Όχι. Δεν θέλω να υπάρχουν καλοί Σαμαρίτες. Θέλω να υπάρχουν αξιοπρεπείς πολίτες. Θέλω να αυξήσω το εισόδημα. Και για να βοηθήσεις το φτωχό, αγαπητέ μου κύριε Πιμπίση, ο πλούσιος και να μην κάνει δάνειο, καλά την έχει. Αλλά ένας φτωχός, αν δεν έχει δυνατότητα να κάνει ένα φοιτητικό δάνειο για το γιο του, για να μπορέσει
να έχει την εξειδίκευση να προχωρήσει. Είναι μεγάλη πληγή αυτό για ένα οικογενειάρχη. Ο πλούσιος δεν χρειάζεται δάνειο για να χτίσει το σπίτι του. Τα έχει. Τα έχει τα αποθέματα. Χρειάζεται το δανεισμό και ο φτωχός και η μεσαία τάξη για να μπορέσει να έχει καλύτερες μέρες για τα παιδιά του, για την αξιοπρέπειά του, και πρέπει να τους βοηθήσουμε με διάφορα προγράμματα. Και όταν λέω στόχος του 3α οικονομία, είναι γιατί θέλω να μειώσω, θέλω να εξαλείψω τη φτώχεια στον τόπο μου, και μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είμαστε μια χώρα του 1 δισεκατομμυρίου, είμαστε μια χώρα των 800.000. Ναι, μπορεί να απογειωθούν όλες οι τάξεις, και η ύπαιθρος και οι αστικές, και ας επιτέλους εγκαταλείψουμε τον μίζερο βάλτο. Να σας εγώ μίζερος λίγο. Άσε με να ολεκρός. Εγώ μίζερος άνθρωπος δεν ήμουν ποτέ. Εντάξει. Βεβαίως και όσο υπάρχουν φτωχοί πρέπει να τους βοηθούμε. Φτωχός θα παραμείνει και αν πάρει 100 ευρώ στο τέλος του μήνα περισσότερο. Δεν είναι αυτό το όραμά μου για τους συμπατριώτες μου. Είναι να μπορεί και ο φτωχός να γίνει μεσαία τάξη, και η μεσαία τάξη να ανέβει στην πιο ψηλή. Μα για να το πετύχεις πρέπει να έχεις μια οικονομία δυνατή, μια οικονομία που παράγει, και να έχεις και ένα καπετάνιο που ξέρει από οικονομία. Γιατί το σκάφος το ίδιο είναι. Το σκάφος το ίδιο είναι. Βάζεις ένα κυβερνήτη και το παίρνεις στον προορισμό του. Όχι όταν είναι ήρεμες θάλασσες. Όταν είναι με ήρεμες θάλασσες και ο Περικλής μου καλός καπετάνιος είναι. Τον θέλεις τον καπετάνιο μια φορά κάθε τόσο που θα είναι φορτωνιασμένη θάλασσα. Εκεί θέλεις τον καπετάνιο να έχει την εμπειρία, την ικανότητα να γλιτώσει τον καράβι και να το οδηγήσει σε επιτυχή και ήρεμα λιμάνια. Θα σας αντέκρουα με τον κατώτατο μισθό. Οι γονείς σπουδάζουν τα παιδιά τους, άριστες επιδόσεις, ανελίσσονται, κάνουν τεράστια επένδυση στις σπουδές των παιδιών τους, επένδυση την οποία δεν θα αποσβέσουν σχεδόν ποτέ αν αρχίζουν μια δουλειά στην Κύπρο με τον κατώτατο μισθό των 750 ευρώ. Και είστε άνθρωπος που έχετε πάει σε πολλά συνέδρια τεχνολογίας, καινοτομίας, έχετε απευθυνθεί στη νέα γενιά και σας ακούσαμε να τους λέτε θέλω να παίρνετε 10.000 ευρώ. Μα και ποιος δεν θέλει στον τόπο μας. Διότι πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας πρώτα να ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Γέμισε ο τόπος από δικηγόρους και φιλόλογους. Έτσι είναι ο τόπος. Παράδοση. Φιλόλογος ο πατέρας, φιλόλογος το παιδί, φιλόλογος το αγκόνι. Δικηγόρος ο παππούς, δικηγόρος το παιδί, δικηγόρος το αγκόνι και το δυσέγγονο. Κάποτε είχαμε και μέσα στις τράπεζες το ίδιο. Ναι, κληρονομικά. Μα ο κόσμος αλλάζει. Και θα μου πεις τι θα γίνει, σπούδασε το κάτι. Το καταλαβαίνω. Θα πάει σε ένα γρήγορο κοσ, 6 μήνες. Και πρέπει να έχουμε την ευελιξία τα πανεπιστήμια μας να γίνει το upskilling ή το reskilling. Εδώ με συγχωρείτε για τους αγγλικούς όρους, εδώ έχουμε το skill for degree, δηλαδή προσόντα για το δίπλωμα. Μα εδώ εγώ θέλω προσόντα για τη δουλειά. Έχω τα προσόντα με ένα δίπλωμα που δεν μπορώ να βρω δουλειά, και αναγκάζομαι να ψήνω καφέ στο Στάρπακ ή στο Κώστα για να παίρνω 940 ευρώ. Δεν είναι το όραμά μου για αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσω τη δυνατότητα να πάνε στην τεχνολογία, να αναβαθμιστούν. Δεν μπορεί να έχω ένα πτυχιούχο και να μην μπορώ να έβρω ένα τρόπο πώς θα αποκτήσει μια μίνιμουμ εμπειρία για να μπορεί να δουλέψει σε μια εταιρεία. Πριν 10 μέρες, εδώ δίπλα στα φώτα του Γαβριλίδη, είναι μια γαλλική εταιρεία με 200 άτομα προσωπικό.
Εύχομαι να μην παρεξηγηθώ. Βρήκα δύο Κύπριους, την καθαρίστρια και αυτή που κάνει τους καφέδες. Όλοι οι άλλοι ξένοι. Και καλοπληρωμένοι. Ο κατώτατος ετήσιος 55 με 60 χιλιάδες ευρώ. Αυτά. Ας σταματήσουμε τα μίζερα. Ας σταματήσουμε τα μίζερα σε αυτόν τον τόπο. Πήγα σε ναυτιλιακές εταιρείες από το 2000. Έτσι μεταξύ μας δεν είναι προεκλογικό να πηγαίνουμε. Αν πάτε στις ναυτιλιακές θα βρείτε ελάχιστος Κύπριους. Ξέρετε πολλούς Κύπριους που σπούδασαν καπετάνια, που σπούδασαν μηχανική πλοίο. Ελλαδίτες περισσότερο, η ναυτοσύνη είναι πιο διαδεδομένη. Δεν γίνεται να είμαστε παγκόσμια δύναμη στην ναυτιλία και το σύστημά μας να μην βάζει εξειδικευμένους αυτό. Και δεν είναι για να είναι στο καράβι στην Ασία, γιατί χρειάζεται και στα γραφεία των μηχανικοπλοίου, χρειάζεται τον καπετάνιο στα γραφεία, στο ship management, την εταιρεία. Ας σταματήσουμε και σας λέω ειλικρινά, δεν μπορώ να ανέξω αυτή την καταθλιπτική πολιτική ατμόσφαιρα που δημιουργούμε όλοι μας, τα κόμματα, η πολιτική μεταξύ μας και εσείς. Σας αγαπώ, αλλά σας το λέω, ας φύγουμε από τα μίζερα. Μπορούμε να απογειωθούμε σαν χώρα. Δεν γίνεται να έχουμε ανάγκες σε χιλιάδες άτομα προσωπικό για το tech industry και να μην βρίσκουμε Κύπροι. Μόλις το 3% των αναγκών σε τέτοια επαγγέλματα βρίσκεις Κύπριους. Το 97% πρέπει να τους φέρεις από το εξωτερικό. Και μια και έχω και την άντρη μας εδώ, κάθε 100 Κύπριους θα βρεις μία με δύο γυναίκες. Ναι, ναι. Φαινόμενο σπάνιο. Εδώ είναι. Με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά αυτό δεν θα μας λύσει το πρόβλημα. Θα έχει απόδοση σε 15 χρόνια. Και είπα και την ιδέα. Και προσέξτε, όταν έχεις ιδέες σε αυτόν τον τόπο και θέσεις, μου βγάλουν ανακοίνωση οι συνδικαλιστές των καθηγητών. Ναι, δεν ξέρεις, δεν θα σου φάει τη δουλειά το τεκάιλα να μπει σε μια τάξη και τους πει αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αυτά είναι που θέλουμε. Μείνε ως καθηγητής του επαγγελματικού προσανατολισμού, μείνε στη θέση σου, δεν σου φάει τη δουλειά κανένας. Όχι και να απαγορεύεις και θα πληρώνεται ο εκπρόσωπος του τεκάιλα. Απλώς θα δεκαλογήσει τα παιδιά μας να μην έχουμε ακόμα μερικές δεκάδες χιλιάδες φιλόλογους. Μήπως χρειαζόμαστε και καλοί φιλόλογοι, αλλά όσους μας χρειάζεται το σύστημα. Μήπως χρειάζεται και ένα πανίσχυρο Υπουργείο Παιδείας με πλήρη αλλαγή πλεύσης, αφού μιλήσαμε με ναυτιλιακούς όρους, για να καθοδηγούν και γονείς και παιδιά να σπουδάσουν κάτι που θα έχει ανέλυξη, θα έχει εισόδημα. Να σας πω κάτι για το Υπουργείο Παιδείας. Το πιο δύσκολο να είσαι σήμερα, αλλά και πριν 5 και πριν 10 και πριν 15 χρόνια, είναι να είσαι Υπουργός Παιδείας. Το πιο εύκολο ή το πιο δύσκολο. Ναι. Το πιο δύσκολο. Γι' αυτό και όσοι διατέλεσαν Υπουργοί Παιδείας είχαν δύσκολα χρόνια. Δεν έχει δομές το Υπουργείο Παιδείας. Επειδή στο Σύνταγμα του 60 η παιδεία ήταν στις κοινωνικές συνελεύσεις. Όταν έχεις εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο Παιδείας. Εκατοντάδες εκπαιδευτικούς. Και υπάρχουν και ισχυρές συντεχνίες. Εκατοντάδες εκπαιδευτικούς. Χρειάζεσαι διοίκηση, χρειάζεσαι στρατηγική, χρειάζεσαι όραμα. Μα τον καλό, τον καθηγητή και τον δάσκαλο το θέλω στην τάξη. Δεν το θέλω στο γραφείο. Μάνατζερ που θέλουμε στα Υπουργεία. Τι συμβαίνει? Χάνουμε τους καλούς από την τάξη και αποκτούμε όχι τους τέλειους με διοικητικά προσόντα.
Και το άλλο, μα σέβομαι τα δικαιώματα των εργαζομένων, σέβομαι τις συντεχνίες και πιστεύω ότι παράλληλα με συνδικαλιστές είναι και γονείς. Και ως γονιός πρεδιάζεται για τη μόρφωση των παιδιών του. Και μπορούμε σήμερα το πρωί, πόσο το χάρηκα, είναι η μέρα μου σήμερα να είμαι τόσο τυχερός και το πρωινό και το μεσημεριανό μαζί σας. το πρωί πήγα στο βρεφονηπιακό σταθμό και τον υπηαγωγείο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παιδιά, τι χαρά, τι χαρά, τι ευτυχία. Ξεκίνησε η μέρα μου και πάει, χτύπα ξύλο και τώρα πολύ καλά. Λειτουργεί από τις 7 το πρωί, αγαπητή μου Άντρη, ως τις 5.30. Ναι. Με ευέλικτο ωράριο. Και είναι εργασία και εκπαίδευση. Και πάει ο εργαζόμενος γονέας ή πατέρας ή μητέρα που δουλεύει στο πανεπιστήμιο. Παίρνει το παιδί του, κάποιος η ώρα 7, κάποιος η ώρα 10. Πάει στη δουλειά του. Στα διαλύματα της δουλειάς είναι με το παιδί του. Αν θέλει. Στο πανεπιστήμιο, ναι. Δεν μπορεί να το κάνει ο συνάδελφός της Φρίξης, για παράδειγμα. Ναι, αυτό. Αλλά έχω πει. Ναι. Σε μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς. Ναι. Η πρόθεσή μου είναι να κάνω υποχρεωτικό το βρεφονηπιακό σταθμό δίπλα από τη δουλειά, μέσα στη δουλειά, γιατί είναι και θέμα κοινωνικής ευθύνης. Αλλά φανταστείτε, εκείνα τα ευτυχισμένα αγγελούδια θα φάνε το μεσημέρι. Αν χρειαστεί και θέλουν, θα ξεκουραστούν. Και μπορεί ο γονιός να τα πάρει. Γιατί δεν μπορούμε σε όλο το σύστημα και να μου λένε ότι το ολοήμερο που έχω στόχο δεν θα το πετύχω. Δεν με ξέρουν καλά. Το ολοήμερο θα είναι ευλογία. Θα κάνουμε ευτυχισμένους γονείς, ευτυχισμένους παππούδες, ευτυχισμένα παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει να σουλάει το παιδί μας από το σχολείο και να είναι προετοιμασμένος για την επόμενη μέρα χωρίς το άγχος του διαβάσματος. Είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους γονείς. Αλλά χρειάζονται όλα αυτά. Ναι. Να έχεις δυνατή οικονομία. Όραμα. Όραμα έχουμε όλοι, είπαμε. Και είμαι αντικειμενικό, μπορεί άλλοι να έχουν και καλύτερα οράματα από μένα. Αλλά το θέμα είναι να τα κουμαντάρεις, να έχεις οικονομία για να τα εφαρμόσεις. Καταληκτικά, ένα μήνυμα στους ψηφοφόρους, γιατί σας έχουμε φάει το χρόνο και σας υποσχεθήκαμε. Ναι, φάγαμε και τον καφέ που θα πιάνε. Όχι, θα πιείτε τον καφέ. τι άλλο να ευχηθώ αυτές τις μέρες, από καλές γιορτές, ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο, να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας. Η χώρα μας είναι σήμερα αξιόπιστη. Δεν είναι αυτή του 13. Μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη και έχουμε και μια πρίκα. Το Ταμείο Ανάκαμψης της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Μπορούμε να κάνουμε θαύματα σε αυτόν τον τόπο. Να φύγουμε από τα μίζερα. Να μειώσουμε τη φτώχεια. Ο κόσμος έχει αξιοπρέπεια και πρέπει να του την διασφαλίσουμε. Να έχει αυτονομία, να έχει ανεξαρτησία. Είτε είναι με αναπηρία, είτε είναι παιδί, είτε είναι ηλικιωμένος, είτε είναι μεσαία τάξη. Μεγάλο πράγμα. Η αξιοπρέπεια, η αυτονομία και η ανεξαρτησία, που όλα αυτά είναι παντρεμένα με το να έχεις μια δυνατή οικονομία. Γιατί εάν έχετε καλό σπιτικό, καλή δουλειά, καλή επιχείρηση και ο τιμονιέρης κάνει στραβοτιμονιά ως χώρα και πέσει στα βράχια, όλοι θα καταστραφούν. Η ατομική επιτυχία, να μην το ξεχνάμε, είναι συνυφασμένη με την επιτυχία και την διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας της χώρας μας. Να το έχουμε αυτά υπόψη και καθοδόν προς την κάλπη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.